Από 1η-1η του 2021, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι νομίζω, όλα αυτά θα είναι υποχρεωτικά. Να, οι επικουρικές συντάξεις θα μπορούν να κάνεις και ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρείες. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο για αυτό το λόγο, του Αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό το λόγο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Αθηνών. Βέβαια, αυτή είναι η ιδιότητά του που έχει εκλεγεί, αλλά ασχολείται πολλά χρόνια με το χώρο της ασφάλισης. Άρα ξέρει. Είναι στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σας καλέσαμε για να μας πείτε όσο γίνεται πιο χρηστικά τι θα γίνει με τις επικουρικές. Δηλαδή, ποιος μπορεί να ασφαλίζεται από το 2021 και μετά στις ιδιωτικές εταιρείες και αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί αυτό θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπαίνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο χώρο της επικούρησης. Ναι, καταρχήν επιτρέψτε μου, δεν είναι δεδομένο ότι ακόμη και ο κύριος Μηταράκης ότι πάμε στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Είπατε από το 2021 θα υπάρχει και η δεύτερη επιλογή, δηλαδή πέρα από την δημόσια επικουρική ασφάλιση να υπάρχει και ιδιωτική. Αλλά το αν θα δοθεί σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή στις τράπεζες δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Το θέμα με τις επικουρικές είναι ότι ουσιαστικά ένα ταμείο το οποίο ήταν κεφαλαιοχικό στην πορεία έγινε αναδυναμητικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο πολίτης να μην παίρνει τα χρήματα τα οποία έδωσε κάποια στιγμή να τα πάρει σαν σαν σύνταξη, αλλά παίρνει πολύ λιγότερα. Να δούμε εδώ ότι η μέση. Για να το πούμε απλά, κύριε Χατζηθεοδοσίου, στο εξωτερικό, αν ξεκινήσει τη δουλειά σου, τα νέα παιδιά που πάνε τώρα στο εξωτερικό, ναι, τους κρατάνε ασφάλιση και δημιουργούν ένα κουμπαρά. Προσωπικό κουμπαρά. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα δεν τα χάνεις ποτέ. Δεν είναι όπως εδώ που τα παίρνει, ας πούμε, το ασφαλιστικό ταμείο και τα παίζει ομόλογα, που τα βάζει στο χρηματιστήριο κτλ. Λοιπόν, λέει η Ανθή, δούλεψε 5 χρόνια στη Γερμανία. Ναι. Αυτή η ασφάλιση, ο κουμπαράς της, ναι, όταν φύγει από τη Γερμανία, τα παίρνει ή τα αφήνει για να πάρει σύνταξη όταν βγει. Άρα αυτό θα ισχύσει για αυτό. Αρχίζει 2020, εδώ και σιγά σιγά, ναι. Ωραία, αυτό, σκέφτονται. Αυτό δεν έχει κάποιους κινδύνους. Αυτό είναι νομίζω που προβληματίζει τον κόσμο. Αυτό, ναι, ακόμη όμως και η επιλογή που της κυβέρνησης είναι ότι από το 2021, ναι, ελπίζει ότι η μέση σύνταξη επικουρική από τα 170 θα πάει στη 240, γιατί ακριβώς τα χρήματα αυτά θα επενδύονται, υποθέτει και υπολογίζει, και βεβαίως και εμείς αυτό θέλουμε, ότι από αυτή την αύξηση των επενδύσεων, από το ποσό που θα βγει από τις επενδύσεις, θα ανεβάσουμε τη σύνταξη. Το ζήτημα είναι το εξής. Είναι σήμερα δεδομένο ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ιδιωτική ασφάλιση στον δεύτερο πυλώνα, στην επικουρική, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ανάβει το πρέπει να είναι το θέμα επιλογής. Να επιλέξει κάποιο δημόσιο ιδιωτικό ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι σήμερα είναι στην επικουρική ασφάλιση δεν παίρνουν ποτέ σύνταξη. Και είναι πάρα πολύ απλό. Εξήγησα ότι έχει γίνει αναδυναμητικό, που σημαίνει ότι αν δεν μπουν νέα λεφτά, δεν θα μπορέσουν ποτέ οι άνθρωποι που είναι στον επικουρικό να πάρουν σύνταξη. Αυτό εκεί λοιπόν βάζει μια επιλογή και λέει ότι εγώ που έχω μια δημόσια ασφάλιση θα έχω και μια ιδιωτική, ή όσοι δεν είχαν δημόσια επικουρική θα μπορούν να μπαίνουν σε αυτήν και από τα επενδυόμενα χρήματα ελπίζει ότι είναι, θα προκύψει ένα και, μεγαλύτερο να σας ποσό. Πω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, είναι και πολλά παιδιά που ασφαλίζονται, ας πούμε, κάπου που δεν έχει επικουρική, δεν έχει επικουρικό. Ακριβώς. Και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να φτιάχνει το δικό του κουμπαρά. Αυτά μην τα δαιμονοποιούμε. Όχι, είναι μια δυνατότητα. Αν με επιτρέπετε, λέω ότι αυτό είναι ένα ΔΙΤ που θέλει να δημιουργηθεί από την κυβέρνηση, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όπου ευελπιστεί σε καλύτερα αποτελέσματα και εμείς το θέλουμε. Ναι, το ερώτημα είναι όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και αυτό που ρωτάει και ο κόσμος και προβληματίζει, εάν η ιδιωτική ασφαλιστική πέσει έξω, κλείσει, βάλει λουκέτο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, πρώτα να ξεκαθαρίσω, επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάει για ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, αλλά πιθανόν και για τράπεζα να μπει. Ή τράπεζα, τέλος πάντων, ναι. Ναι, αν μιλάτε συνολικότερα για τον κίνδυνο αυτό, και παγκόσμια δεν έχει εξαλειφθεί. Αυτό όμως μπορώ να σας πω είναι ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα μετά το solvency και τις διαδικασίες που μπήκαν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποια να πέσει έξω, ή και αν πέσει, τα χρήματα είναι εγγυημένα από το κεφάλαιο που δημιουργείται όλα αυτά τα χρόνια και που ουσιαστικά απέδειξε την τελευταία δεκαετία ότι μια εταιρεία, ακόμα και αν τα σταματάει τη λειτουργία της, δεν προκύπτει θέμα για τους πελάτες της. Να κρατήσουμε το θετικό. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Δηλαδή, η ύπαρξη επικουρικής ασφάλισης με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα είναι θετικότατο για τον πολίτη. Και ίσα ίσα, παρότι στην ιδιωτική ασφάλιση, σας λέω ότι εμείς δεν επιθυμούμε να μην υπάρχει ο, δη,
δημόσιος τομέας στην επικουρική ασφάλιση, στον δεύτερο πυλώνα. Αυτό που λέμε όμως ότι μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξής του και η ύπαρξη του νέου ταμείου θα δώσει δυνατότητα για μεγαλύτερες επικουρικές. Τώρα ξεκινάει η κουβέντα, κύριε Χατζηδοδοσίου. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα ξεκινάει η κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.